Θα καταδοθεί σχετικά σύντομα. Οι ιδιώτε θα συμμετέχουν στο φορέα λειτουργία. Όχι. Θα είναι αποκλειστικά το. Θα προσβάλλετε τη σύμβαση με τον ΑΣΤ, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πιθανόν να μην υπάρχει και λόγο αυτή τη στιγμή. Εννοείται λόγω ευρωπαϊκή οδηγία του 19. Μάλιστα. Άρα, το 19, λόγω ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα, μέχρι το 19, κύριε Υπουργέ, ο ΑΣΤ θα συνεχίσει να ασκεί την αστική συγκοινωνία. Αυτό δεν είναι απόλυτο που βλέπω. Μπορεί και πιο σύντομα. Μπορεί και πιο σύντομα. Με ποιο τρόπο θα το δουν τα όργανα που έχουν δηλαδή, την ευθύνη γι' αυτό. Ο φορέας λειτουργίας μπορεί να αναλάβει την αστική συγκοινωνία σε πόσο διάστημα. Ακούστε, ο φορέας λειτουργίας προβλέπουμε για τη Θεσσαλονίκη, επειδή το μετρό είναι άλλες τεχνολογίες από τις Αθήνες, θα αναλάβει και τη λειτουργία του μετρό, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα με την παράδοση του έργου τέλος του 19, να μπορεί να το λειτουργήσει. Και παράλληλα θα αναλάβει και τις οδικές αστικές μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Με δικό του το λεωφορείο. Με δικό του το λεωφορείο. Ο δημόσιος. Βεβαίως. Μπορεί και νωρίτερα να τις αναλάβει από τέλος του 19 αυτό. Μπορεί και νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι τυπικό θέμα, το οποίο θα κανονιστεί και από το πόσο θα τρέξει η διοίκηση του νέου φορέα και η στελέχωσή του και του υπερκείμενου φορέα τις διαδικασίες να στελεχωθεί και να προχωρήσει το έργο. Ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης με τον ΑΣΤ που εξετάζεται. Ακούστε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας δίνει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο με τον ΑΣΤ. Επομένως, ή θα πάμε σε διαγωνισμούς ιδιωτών για το μεταφορικό έργο που δεν θα έχουν δηλαδή μονοπόλιο όπως είναι σήμερα, ή θα έχουμε δημόσιο φορέα που θα αναλάβει τις αστικές μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Και επιλέγουμε το δεύτερο. Αυτό θα γίνει το 19 όμως. Αυτό θα γίνει όταν γνωρίζει η οδηγία. Είναι πότε.